Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει το Μάρλον Μπράντο ή τις ταινίες που έχει παίξει, αλλά λίγοι γνωρίζουν τις κρυφές πτυχές του άντρα πίσω από το μύθο. Ηθοποιός μεγατόνων και ένας από τους σπουδαιότερους στάρ όλων των εποχών. Πασίγνωστος για τη συμμετοχή του στην ταινία «Ο Νονός». Ο Μάρλον Μπράντο ήταν ένα τέρας υποκριτικής και παράλληλα ένας απίστευτα περίπλοκος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι κρατούσε αρκετά κρυφά χαρτιά. Γεννήθηκε στις 3 Απριλίου το 1924 στην Όμαχα των Ήπα. Το 1935 οι γονείς του χωρίζουν και μετακομίζει στη Καλιφόρνια. 2 χρόνια αργότερα οι γονείς του τα ξαναβρίσκουν και μετακομίζουν στο Σικάγο. Σπούδασε ηθοποιία στο New School και κατόπιν στο Actor Studio της Νέας Υόρκης, με την υποκριτική του καριέρα να ξεκινά το 1944 με τη θεατρική κωμωδία «Θυμάμαι τη μαμά», η οποία ανέβηκε στο Broadway. Αργότερα έδειξε τις εξαιρετικές υποκριτικές του ικανότητες στις ταινίες «Το λιμάνι της αγωνίας» και «Ο Νονός». Παντρεύτηκε 3 φορές και απέκτησε 11 παιδιά από τους σύζυγους του καθώς και από υιοθεσία. Αγάπησε με πάθος την Ταϊτή και έζησε εκεί για ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Το Μάιο του 1990 ο πρωτότοκος γιος του, ο Κρίστιαν, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών ύστερα από δολοφονία που διέπραξε. Φορτωμένος με υπέρογκα χρέη και υπέρβαρος, ο Μάρλον Μπράντον έπασχε από ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρκίνο του ύπατος. Απεβίωσε την 1η Ιουλίου του 2004 λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας από πνευμονική ινωμάτωση με επισορευτική καρδιακή ανεπάρκεια στην ηλικία των 80 ετών. Σας παρουσιάζουμε 8 πράγματα που μπορεί να μην γνωρίζετε γι' αυτόν. Πρώτον, συμμετείχε σε ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν. Ήταν μια ταινία που είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος ο Τσάπλιν. Η ταινία ήταν μια ρομαντική κομεντή στην οποία πρωταγωνιστούσε και η Σοφία Λόρεν. Δεύτερον, ήταν ιδιοκτήτης νησιού στη Γαλλική Πολυνησία. Ονομάζεται νήσος Τετιαρόα και ήταν ο τόπος αναψυχής της βασιλικής οικογένειας της Αϊτής μέχρι που αγοράστηκε από τον Μπράντον το 1967. Τρίτον, είχε για κατοικίδιο ένα ρακούν. Όπως έχει πει ο ίδιος, ήθελα να αποκτήσω ένα χιμπατζή, αλλά η μητέρα μου μου έδωσε το Ράσελ, ένα νεαρό ρακούν. Τέταρτον, ήταν εφευρέτης. Είχε βρει ένα νέο τρόπο για να ακούγονται τα αγαπημένα του τύμπανα, κόγκα. Πέμπτον, τον έδιωξαν από τη στρατιωτική σχολή. Έκτον, ήταν στην εξέδρα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Έβδομο, συνελήφθη σε συγκέντρωση υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των Ιθαγενών Αμερικανών. 8. Μιλούσε 5 γλώσσες. Ενώ ήταν αρκετά καλός στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και ιαπωνικά. Ο Μάρτιν Σκορσέζε είχε πει ότι κάποια στιγμή η ηθοποιία θα χωρίζεται σε Μπράντο και μετά Μπράντο εποχή και όπως φαίνεται δεν είχε άδικο.